Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, είστε καινούργοι. Γεια σας, εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό εδώ το κανάλι και γενικότερα καλώς ορίσατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. It's been a long time, I know, είναι... Νομίζω έχω ανεβάσει βιντεάκι πριν 3 εβδομάδες, θα κλείσει ως 4, τώρα έχω ένα μήνα να ανεβάσω βιντεάκι και κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο βίντεο στο TikTok, λέω. Έχει φάει το TikTok, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο βιντεάκι στο YouTube, λέω, αυτό είναι, θα αρχίσουμε το πρόγραμμα όπως παλιά. Καμιά σχέση, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες φορές έχω πει στο τελευταίο βιντεάκι ότι θα βάλω κάποιο πρόγραμμα για τα βιντεάκια στο YouTube, γιατί πραγματικά μου έχει λείψει όλο αυτό. Το να μιλάμε, το να μοιραζόμαστε κάποια πράγματα, το να κάνουμε make-up, looks. Μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές να σας συμπεριλάβω σε ό,τι έχει να κάνει με τη μικρή μου επιχείρηση. Και σήμερα είναι ένα βιντεάκι σαν γι' αυτό. Θα σας συμπεριλάβω στη μικρή μου επιχείρηση, θα κάνουμε μαζί τις παραγγελίες σας. Όσοι δεν γνωρίζουν, έχω μια μικρή επιχείρηση, ονομάζεται Your Make-up Stories και... είναι με μακιγιάζ, μιας και είναι η αγάπη μου, το πάθος μου, η ζωή μου και όλα αυτά. Και ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι λίγο άρρωστη. Έχει εδώ και μία εβδομάδα που με ταλαιπωρεί η γρήπη. Ναι, και έχω βγει έξω και εχθές, κακήν κακός. Γιατί με έχει πάρει και 10 βήματα πίσω όλο αυτό. Ενώ κάπου εκεί τα πήγαινα καλύτερα. Θέλω σχόλια για τα νύχια μου. Είναι καρδούλες. Fresh nail hoodies, ακριβώς κάτι τέτοιο και λοιπόν πάμε επιτέλους να αρχίσουμε. Κάτι που σκεφτήκα τελευταία και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι θα ήθελα να κάνω κάποια βιντεάκια για αρχάριους, κάποιους που ξεκινούν τώρα το μακιγιάζ και χρειάζονται έτσι λίγο περισσότερα tips and tricks. Σκέφτηκα να κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα κάποιο βιντεάκι το οποίο να είναι για το concealer, τι είναι το concealer, που χρησιμοποιούμε concealer, γιατί χρησιμοποιούμε concealer και να κάνουμε και εφαρμογή εννοείται στο πρόσωπο. Κάτι άλλο που σκέφτηκα είναι πινέλα. Ποια πινέλα πρέπει να αγοράσουμε, πού χρησιμοποιεί το κάθε πινέλο και να κάνουμε και χρήση του κάθε πινέλου. Μπορούμε να κάνουμε κάποια step by step make-up looks που θα είναι καθαρά απλά. Θα κάνουμε και κάποια τα οποία μετά να γίνουν λίγο πιο elevate, να το δυσκολέψουμε λίγο παραπάνω, να κάνουμε cut crease, αλλά όλα θα είναι πιο απλά και πιο κατανοητά, που αντιλαμβάνομαι ότι γενικότερα και από τα βιντεάκια μου είναι πιο κατανοητά σε όλους τα βήματα τα οποία ακολουθώ. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια που μπορούμε να κάνουμε για αυτή την ομάδα ανθρώπων που ξεκινάνε τώρα το μακιγιάζ και χρειάζονται έτσι ένα περισσότερο push, γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα, παιδιά, αυτό να το λέμε. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στο βιντεάκι. Θα πάμε μαζί να κάνουμε τις παραγγελίες σας και πάμε να αρχίσουμε επιτέλους τώρα ξανά. Όλες σχεδόν οι παραγγελίες γίνονται βιντεάκι στο TikTok, το οποίο ποστάρω γενικότερα καθημερινά βιντεάκια στο TikTok. Ακολουθήστε μας, σας δίνω εδώ τα links για να μας ακολουθήσετε στα social media του Your Makeup Stories. Και όπως έχω πει, γίνονται όλα σχεδόν, όλες οι παραγγελίες βιντεάκια στο TikTok και εννοείται αυτό που μου χρησιμεύει είναι το τρυπόδι μου, το οποίο μεγαλώνει, το οποίο πραγματικά, αν γενικότερα σκοπεύετε να γίνετε content creator ή οτιδήποτε γενικά έχει να κάνει με την κάμερα, τα βίντεο, γενικότερα η εικόνα, συνιστώ να επενδύσετε σε ένα καλό τρυπόδι. Αυτό πραγματικά μου έχει λύσει τα χέρια, θα έλεγα. Και εννοείται το κινητό, το οποίο κινητό το έχω για να τραβάω τα βιντεάκια στο TikTok και χρησιμοποιώ και πάρα πολύ το iPad για τις παραγγελίες, για να ξέρω τι γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή το iPad το κρατάει ο Ευρυπίδης και έτσι θα πορευτούμε με το κινητό για να κάνουμε τις παραγγελίες και θα βλέπω τις παραγγελίες από το κινητό. Έχω ανοίξει και τους φωτισμούς, ελπίζω να μην φέρουμε πολύ άσπρη, νομίζω it's okay. Λοιπόν, πάμε να ψωνιστούμε για την πρώτη παραγγελία και είναι η Κωνσταντίνα. Η παραγγελία της Κωνσταντίνας ήταν από την collection με τα λουλούδια και έχει επιλέξει δύο λουλούδια συγκεκριμένα, το Globe Amaranth και το Rose. Το συγκεκριμένο έχει γεύση, εννοείται Rose, και το συγκεκριμένο έχει γεύση Strawberry. Πάμε να ετοιμάσουμε την παραγγελία της. Thank you.
Να αναφέρω ότι όλο αυτό είναι γενικά πρωτόγνωρο για μένα, με την έννοια του ότι αυτή τη στιγμή γυρίζω και YouTube βίντεο και εδώ. Ναι, έχω το κινητό μου για να κάνω τα TikTok βίντεο και τώρα είχα κάνει την πρώτη δοκιμή με το πρώτο πακέτο για να δω πώς μπορώ να τα κοντρολάρω και τα δύο μαζί, γιατί παράλληλα πρέπει να βλέπω τι δείχνει η κάμερα και τι φαίνεται εδώ. Γι' αυτό ίσως τώρα θα το κάνω με το να με βλέπετε, έτσι ώστε να μπορώ να ελέγχω καλύτερα το TikTok βίντεο που θα ανέβει. Φορώ και τη μάσκα μου γιατί είμαι και άρρωστη. Λοιπόν, όπως έλεγα, για να κοντρολάρω λίγο το TikTok βίντεο πώς πάει που θα ανέβει και ίσως στην επόμενη φορά που θα γυρίσω κάτι τέτοιο βιντεάκι να το κάνω λίγο διαφορετικά και να δω λίγο πώς θα με βολέψει και πώς θα είναι καλύτερα και για εσάς για να το βλέπετε. Λοιπόν, προχωρούμε στην παραγγελία της Ειρήνης, η οποία έχει παραγγείλει το Rose από την collection με τα λουλούδια. Τώρα νομίζω ότι το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Το οποίο περιέχει μέσα αποξηραμένα αληθινά λουλούδια, το κάθε ένα χρώμα από την Flower Collection, από την Blossom Blast Collection συγκεκριμένα, περιέχει ένα αληθινό αποξηραμένο λουλούδι, το κάθε ένα έχει διαφορετικό άρωμα, είναι clear gloss, είναι αδιάφανο gloss και θέλω να σας πω ότι μερικά από τα σχόλια που έχω ακούσει από άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τον gloss από την Flower Collection, Blossom Blast Collection, αυτή είναι η κανονική ονομασία της collection, απλά πολλοί δεν το γνωρίζουν και έτσι μ' αρέσει να τη λέω και εναλλακτικά Flower Collection για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλοι για ποια collection μιλάω. Λοιπόν, από ό,τι έλεγα, μερικά από τα σχόλια που έχω λάβει είναι ότι... ναι. Λοιπόν, άτομα τα οποία το έχουν δοκιμάσει σαν lip oil βασικά το βράδυ, το βάζουν κάθε νύχτα σαν θεραπεία για τα χείλη τους και σηκώνονται με το πρωί και τα χείλη τους πραγματικά είναι πολύ ενυδατωμένα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα. Δεύτερο σχόλιο το οποίο έχω ακούσει είναι από τα άτομα τα οποία είχαν κάποια θέματα με τα χείλη τους, δηλαδή είχαν chappy lips, πώς θα λένε αυτά τα χείλη τα οποία σκάνε συνέχεια και όλα αυτά, ναι, αυτά, και ότι χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο gloss, όχι το συγκεκριμένο gloss, από την gloss από τη Flower Collection έχουν επανέλθει πίσω τα χείλη τους στο φυσιολογικό μετά από 2-3 μέρες συνεχής χρήσης και κάτι το οποίο έπαθα κάπως wow και θα το τεστάρω κι εγώ όταν χειμωνιάσει που κυρίως σκάνε τα χείλη μου για να το δω. Το πράγμα που έχω ακούσει για την collection συγκεκριμένη είναι ότι φαίνεται καταπληκτικά στα χείλη, κάτι το οποίο εννοείται το έχω δοκιμάσει κι εγώ, πάνω από είτε matte lip liners είτε από matte lipsticks. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πολύ φίλος των matte lipsticks. Γενικότερα χρησιμοποιώ lip liners σε όλο μου το χείλος. Ή για παράδειγμα gloss ή κάτι άλλο, δεν είμαι πολύ φίλος στο matte. Γενικότερα γιατί πρέπει να βρεις ένα πολύ καλό matte που να μην ξένενει τα χείλη. Και ναι, αυτά. Για την ώρα αυτά δεν μου έρχεται κάτι άλλο από εδώ σας σχόλια που έχω ακούσει, πραγματικά σας ευχαριστώ τρελά αυτό. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει εδώ και την παραγγελία της Ειρήνης και πάμε να ετοιμάσουμε την παραγγελία της Νεφέλης, η οποία έχει επιλέξει το Summer Bundle. Γενικά τα Summer Bundle είναι... πραγματικά δεν προφτάνω να τα κάνω κυριολεκτικά. Τα έχετε λατρέψει, τα έχετε αγαπήσει. Έχουμε 2-3 sunglasses τα οποία έχουν βγει out of stock και ευελπιστώ ότι σύντομα θα επανέλθουν πίσω in stock. Summer Bundle περιλαμβάνει γυαλιά ηλίου, scrunchy hair clip και ένα lip gloss από τη Flower Collection, ένα gloss της δικής σας επιλογής. Το Rainbow Bundle περιλαμβάνει γυαλιά ηλίου, scrunchy hair clip και ένα lip scrub της δικής σας επιλογής. Το Rainbow Bundle είναι πιο οικονομικό, ακόμη πιο οικονομικό από το Summer Bundle γιατί περιέχει lip scrub, ενώ γενικότερα το gloss είναι λίγο πιο διαφέρει τιμή του από το lip scrub και έτσι διαφέρει και τιμή του στο bundle, όμως και τα δύο εξισού είναι πάρα πολύ οικονομικά, γι' αυτό και είναι bundles. Η Νεφέλη έχει επιλέξει το Miosodis, αυτό εδώ, το οποίο νομίζω είναι από τα... νομίζω είναι το best seller χρώμα μαζί με το rose το οποίο έχουμε, έχει γεύση passion fruit, είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου και εμένα, το λατρεύω πραγματικά, αλλά λατρεύω και το νέο όμως χρώμα που έχουμε βγάλει, το rose, το οποίο είναι peach. Κάπως μου έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και όλα αυτά τα βάζουμε μέσα στη τσαντούλα και εννοείται μέσα στη τσαντούλα προσθέτω για παράδειγμα κάποιο γλυκάκι, χάριμπο ή αυτό το
Chupa Chups, αν το λέω σωστά, και εννοείται πάντα επιλέγω και ένα πολύ όμορφο sticker για να βάλω, τα οποία sticker προτιμώ να είναι έτσι λίγο motivational stickers. Έχω κάποια που λέει stay humble, hustle hard, κάποιον που λέει you can do this, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έτσι ρε παιδιά, να κάνετε κι εσείς αυτά που αγαπάτε, αυτά που λατρεύετε, αυτά που σας κάνουν χαρούμενους. Αυτή τη ζωή, μία ζωή έχουμε. Πόσες φορές να σας το πω σε αυτά τα βιντεάκια μου. Μία ζωή έχουμε. Θα πρέπει να πάρετε αυτό το ρίσκο να το πάρετε. Και αν πάει λάθος, δεν θα πάει λάθος. Θα έχουμε plan B, όλα θα πάνε καλά. Πάμε να κάνουμε την παραγγελία της Ειρήνης. Αυτό που μου αρέσει να κάνω στα Summer Bundle είναι να το βάζω και σε ένα προστατευτικό πριν το βάλω στο mailer bag για να προστατεύεται, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ελαφρύ και τουλάχιστον να προστατεύεται από κάτι, και εννοείται ότι το βάζουμε μέσα και θα το κλείσουμε. Αυτό που κάνουμε είναι τραβούμε αυτό, το οποίο θα το κάνω λίγο κάτω στο desk μου για να μπορώ να βλέπω, γιατί πολλές φορές κολλάνε πάνω τα γάντια και με παίρνει πραγματικά στερία κάθε φορά με τα γάντια. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε και το αυτοκολλητάκι μας εδώ που λέει Hi beauty, you have been expecting me. Open me και thank you, have a nice day. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα αυτοκολλητά, αλλά γενικότερα μόλις τελειώσουν θα ανανεώσω τη συλλογή μου με τα διακοσμητικά αυτοκολλητά, γιατί θέλω να βάλω και άλλα. Να λοιπόν το πακετάκι ολοκληρωμένο και έτοιμο να βρει τον νέο του κάτοχο. Αξίζει να σημειώσω ότι σε κάθε παραγγελία είναι υποχρεωτικό, τουλάχιστον για μένα, για την επιχείρησή μου, να γράφει πάντα έξω το συγκεκριμένο, έτσι ώστε το συγκεκριμένο σήμα λέει ότι είναι εύθραστο το πράγμα που έχει μέσα στο συγκεκριμένο πακέτο και να το χειριστούν με ευλάβεια. Έτσι θα ήθελα, θέλω πάντα και πάντα γενικότερα στα πακέτα μου βάζω το συγκεκριμένο σήμα για να γνωρίζω ότι αυτό που υπάρχει μέσα είναι εύθραστο και μπορεί να σπάσει. Η επόμενη παραγγελία έγινε από μία μητέρα η οποία θα κάνει δώρο στην κόρη της Νεφέλη. Έχουμε δεύτερη Νεφέλη. Είναι δώρο από τη μητέρα της στην Νεφέλη, η οποία η μητέρα της λέγεται Ζήνα. Wow! Αλλά δεν ξέρω αν είναι για γενέθλια, και για να είναι γενέθλια θα της έβαζα και ειδική κάρτα για γενέθλια, και thank you και συγγνώμη και best wishes card. Λέτε να της βάλω μια κάρτα που να γράφει ότι αυτό είναι το δωράκι από τη μητέρα σου και αυτά, και να... Όχι, δεν ξέρω, σκέφτομαι. Γενικότερα είμαι άτομο το οποίο είμαι πολύ συνδεδεμένο με την οικογένειά μου και γενικότερα αυτά τα μικροπράγματα με συγκινούν, και σκέφτομαι ίσως της βάλω μια καρτούλα την οποία να της λέω ότι αυτό το δώρο ήταν από τη μητέρα σου, η οποία σε αγαπά πολύ, και να τα χαρίσω όλα τα προϊόντα τα οποία έχει διαλέξει. Ναι, κάτι τέτοιο θα κάνω, ίσως θα της βάλω μια καρτούλα πέρα από τη thank you card. Και έχει επιλέξει επίσης το Summer Bundle με το Globe Amaranth το προϊόν και τα sunglasses νούμερο 2. Τα ροζ, παιδιά, θεϊκά γυαλιά. Πάμε να κάνουμε την παραγγελία της Νεφέλης. Λοιπόν, παιδιά, δεν άντεξα και της έχω γράψει κάτι σε μια καρτούλα εδώ, best wishes. Λέει αγαπημένη Νεφέλη, της έχω γράψει αγαπημένη Νεφέλη, τι όμορφο δώρο έχει επιλέξει για σένα η μαμά σου, η οποία σε αγαπάει πολύ. Ανυπομονούμε να τα δοκιμάσεις. Φιλιά, YMS Team. Νομίζω είναι πολύ όμορφο. Και γενικότερα όταν βλέπω τα μηνύματα σας όταν μου κάνετε τις παραγγελίες, πραγματικά συγκινούμαι πολύ, γιατί λατρεύω γενικότερα που μου γράφετε κάποια μηνύματα. Κάποιες φορές μου γράφετε, σε παρακαλώ κάντε με το TikTok βίντεο, ότι σας αρέσουν πολύ τα βίντεο για τα οποία κάνω στο TikTok. Πολλές φορές μου γράφετε ότι είναι για δώρο, καλή ώρα. Θα ήθελα να μου γράφετε είναι για γενέθλια, παιδιά, στην παραγγελία σας, αν σκοπεύετε να κάνετε κάποιο δώρο, είναι για γενέθλια ή οτιδήποτε, θα θέλετε να συμπεριλαμβούμε σε κάποια καρτούλα κάτι. Πολύ θα το ήθελα να μου το γράψετε για να ξέρω κι εγώ, να σας βάσω και κάτι έξτρα στην παραγγελία. Εννοείται ότι όλες οι παραγγελίες γίνονται με πολύ αγάπη, πολύ κόπο, πολύ όρεξη, συγγυρίζμενα όλα. Γενικότερα είμαι perfectionist, είμαι πολύ
επαγγελματία σε αυτό που κάνω, θεωρώ, και επίσης είμαι πολύ τελειομανής σε αυτό που κάνω και έτσι όλες οι παραγγελίες φτιάχνονται στην εντέλεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε την παραγγελία της Νεφέλης, η οποία, όπως έχω πει, η Ζήνα έχει κάνει δώρο για την κόρη της Νεφέλη και έχει επιλέξει αυτά τα καταπληκτικά γυαλιά, τα οποία πραγματικά, παιδιά, είναι τέλεια, τέλεια όμως. Και επίσης τις έχω επιλέξει το scrunchy το ροζ, το οποίο πάει καταπληκτικά με τα γυαλιά, και αυτό το λίγο έτσι σκούρο μοφ hair clip, δεν έχω ροζ. Δεν έχουμε παραγγελίες ροζ βασικά. Έχουμε μόνο μαύρο, πράσινο, μπλε, γκρίζο, αυτό, γαλάσιο νομίζω, δεν πολύ θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα τις βάλω εννοείται και ροζ γλυφιντζούρι για να πηγαίνει σετ. Κρίμα που δεν έχω ροζ, πώς τα λένε τώρα αυτά, τα tissue papers, όχι tissue papers, δεν τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά που βάζω μέσα, πώς τα λένε. Έχω μόνο κόκκινο και μπλε, θα τις βάλω κόκκινο και λίγο μπλε, θα τους μίξω λίγο και πρέπει να αγοράσω για αλήθεια και ροζ γιατί μου έχουν τελειώσει. Και επίσης έχει επιλέξει τον Globe Amaranth, που είναι καλή τον Globe Amaranth, δεν σας το έχω δείξει. Λοιπόν, να και τον Globe Amaranth. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Εννοείται ότι όλα τα πακέτσα των Gloss έρχονται με το δικό του σκουτί, το οποίο πάνω γράφει συστατικά είναι vegan, cruelty free, paraben free. Γράφει τα social media μας και κάποιο tip που σημαίνει ότι το tip που γράφει είναι πάντα μην αφήνεται ποτέ τα Gloss μέσα στον ήλιο. Και για καλύτερη, για το καλύτερο μέγιστο αποτέλεσμα να κάνετε απολέψεις στα χέρια σας που χρησιμοποιήσετε τα γλώσσα, τα οποία υπάρχουν και lip scraps στη σελίδα μας και σας συστήνω το best seller, το οποίο είναι το Undelicious, το οποίο γενικά το έχετε κάνει ήδη θεϊκό best seller το συγκεκριμένο, μυρίζει καταπληκτικά, εντάξει, και δικαίως το έχετε κάνει best seller. Να λοιπόν και το bundle, παιδιά νομίζω είναι πολύ φωτεινό, ελπίζω πως όχι. Λοιπόν, να και τον bundle εδώ της Νεφέλης. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα κάνω τις υπόλοιπες παραγγελίες off camera, γιατί πραγματικά θα μείνω εδώ αν γυρίσω τις παραγγελίες τώρα όλες στο βίντεο. Ακόμα ψάχνω πώς πρέπει να γυρίζω ένα βίντεο για να μπορώ να είστε και εσείς εντάξει, να είμαι και εγώ εντάξει στο θέμα στο να βλέπετε και εσείς τι γίνεται από γύρω μου, που είναι τα πράγματα, τι κάνω. Τώρα απλά σας μιλούσα λίγο και το έκανα. Θα το βρω όμως που θα πάει. Πρέπει να κάνω και λίγο αναδιαμορφώση του χώρου εδώ, γιατί πλέον δεν με χωράει το δωμάτιο. Το στούντιο εδώ πραγματικά είναι out of control. Θα θέλω να μου πείτε στα σχόλια σας τι θα θέλατε άλλο να δείτε από εμένα όσον αφορά το Your Makeup Stories, γιατί σας έχω πει την ιδέα για το makeup. Θέλω να μου σχολιάσετε και αυτή την ιδέα εδώ στα σχόλια, κατά πόσο θα θέλατε να κάνουμε αυτά τα βιντεάκια περί για αρχάριους tips και αυτά. Αλλά θέλω να πείτε λίγο και για το Your Makeup Stories, τι άλλο θα θέλετε να δείτε από μένα. Για παράδειγμα, μπορείτε να θέλετε να δείτε πώς είναι να τρέχει μια μικρή επιχείρηση, τι κάνω μέσα στη μέρα της μικρής μου επιχείρησης. Μπορείτε να θέλετε να μου ρωτήσετε και να σας πω τι expectations είχα όταν άρχισα τη μικρή μου επιχείρηση, τι πήγε λάθος, τι πήγε σωστά στη μικρή μου επιχείρηση. Εδώ τον Ιούνιο θα κλείσουμε ένα χρόνο λειτουργίας, άρα έχουμε ακόμα, δεν θα αποστρώ ένα χρόνο, στα 75% λειτουργίας στο Your Makeup Stories. Μπορείτε, θέλετε να ρωτήσετε, να σας πω κάποιο βίντεο περί τι χρειάζεται να ανοίξει μικρή επιχείρηση, που εντάξει αυτό είναι κυρίως με την κάθε χώρα, αλλιώς Ελλάδα, αλλιώς για Κύπρο, δεν ξέρω να μιλήσω για τα περί Ελλάδας, ξέρω να μιλήσω για Κύπρο, αλλά φαντάζομαι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα πρέπει να είναι, αλλά αντίστοιχα στην Ελλάδα. Γενικότερα θα ήθελα να πείτε λίγο τι θα θέλετε άλλο να δείτε όσον αφορά το Your Makeup Stories. Από μένα αυτά, φιλιά, ευελπίζω να δούμε πολύ πιο σύντομα από ό,τι υπολογίζω κάθε φορά να λέω στο τέλος του βίντεο, στο κάθε βίντεο. Να περνάτε όμορφα, να είστε χαρούμενοι, να κάνετε πάντα αυτό που αγαπάτε, αυτό που ονειρεύεστε, μια ζωή την έχουμε, δεν πρέπει να μας κρατάει πίσω τίποτα, τίποτα. Όμως, τώρα που μιλάμε, έχει λίγο καιρό που σκέφτομαι να κάνω έτσι λίγο motivation βίντεο, γιατί έχω μερικά πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία θα σας πουσάρουν απίστευτα. Εν πάση περιπτώσει, σε άλλη σελίδα, σε άλλο βιβλίο. Από μένα, φιλιά πολλά, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Ξέχασα να σας το πω αυτό. Subscribe, εννοείται. Like στο βίντεο για αυτό. Σχόλια από κάτω θα τα περιμένω. Και εμείς θα τα δούμε ξανά την επόμενη φορά σε ένα καινούριο βιντεάκι. Να είστε πάντα καλά.